Πιστεύετε ότι θα βρεθούν ισοδύναμα για αυτά τα οποία έχετε αφήσει ως εκκρεμότητες και ως δεσμεύσεις από τη δική σας την κυβέρνηση ότι θα προσπαθήσετε να βρείτε λύσεις? Μπορούν να βρεθούν ισοδύναμα και από την προηγούμενη θέση που είχα ήδη έχω κάνει ένα σύνολο προτάσεων ισοδυνάμων που μπορούσαν να απαλύνουν τα όποια βάρη σχετίζονται με τη συγκεκριμένη συμφωνία. Ναι. Πού όμως, κύριε Μάρτα, γιατί τα ακούμε όλο αυτό το διάστημα? Ακούμε, εδώ και δύο μήνες ακούμε για ισοδύναμα. Συγκεκριμένες προτάσεις. Λέγαμε συγκεκριμένα τώρα, και λέγαμε για το 23% στην παιδεία. Είναι λίγα, μερικές δεκάδες εκατομμύρια αυτά που έχουν προκύψει ως ισοδύναμο και δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να φτάσουν το ποσό που απαιτείται προκειμένου να εξαλειφθεί αυτό το μέτρο. Χρειάζονται 240 τουλάχιστον εκατομμύρια. Προσέξτε, εγώ θα αναφερθώ σε δύο, στα οποία αναφέρθηκα και προεκλογικά και έτσι κι αλλιώς τα έχω καταθέσει. Ένα ισοδύναμο, και έχουμε τώρα και το παράδειγμα της Γαλλίας που μας ήρθε κιόλας, έχει σχέση με την φορολόγηση του μαύρου χρήματος και μπορώ να σας πω, οι Γάλλοι μας έχουν δώσει μια πάρα πολύ καλή πρακτική, παρά το γεγονός ότι και εμείς είχαμε μια παρόμοια. Ένα δεύτερο, το οποίο το έχω επισημάνει και το έχω στείλει στους συναδέλφους υπουργούς για να το εξετάσουν και μπορώ να πω σε αρκετά πολύ ολοκληρωμένη μορφή, είναι να εξετάσουμε αυτή τη γάγκρενα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και απασχολεί, μπορώ να σας πω, τρεις γενιές, που είναι τα καταπατημένα εδάφη, η καταπατημένη δημόσια περιουσία πριν τον ΓΟΚ, δηλαδή πριν το 1960, που εκεί υπάρχει ένα χάος. Αλλά αυτό το χάος όμως, σύμφωνα με τους υποστηρικτές που θέλουν να βρεθεί μια λύση, που είναι ιδιώτες, έτσι, αυτό το χάος, σύμφωνα με αυτούς, επαναλαμβάνω, εμείς δεν έχουμε μια εικόνα, μπορεί να οδηγήσει σε μια αύξηση των εσόδων της τάξης των 6 δις ευρώ. Εγώ σας δίνω δύο στα οποία αναφέρθηκα και τα οποία τα έχουμε ετοιμάσει και τα έχουμε καταθέσει από παλαιότερα. Από εκεί πέρα υπάρχουν και άλλα μέτρα τα οποία, στα οποία δεν θέλω να αναφερθώ, γιατί ήδη έχουν κατατεθεί και δεν βρίσκονται σε μια φάση επεξεργασίας. Άρα μπορώ να σας πω, ισοδύναμα μπορούν να βρεθούν και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων έχει προτείνει κάποιες λύσεις. Υπάρχουν λύσεις. Όποιος τις αποκλείει, θεωρώ ότι δεν έχει έτσι την αίσθηση των μέτρων της οικονομίας που μπορούν να εφαρμοστούν, έτσι όπως, όχι την έχουμε εμείς, έτσι όπως την έχει και η αγορά, έτσι όπως, μάλιστα, μπορώ να σου πω, την έχουν και άλλες χώρες. Απλά πιέζει πολύ ο χρόνος, καθώς, κύριε Μάρτα. Καθώς αναφέρθηκα και στη Γαλλία, η οποία έχει δώσει ακριβώς συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής για το μαύρο χρήμα. Τα έχω τυπώσει και σε λίγο έχουμε και ένα κοινό. Το ζήτημα, κύριε Μάρτα, είναι εδώ τώρα πόσο καιρό θα πάρει ώστε να φέρουν χρήματα και έσοδα στα ταμεία όλες αυτές. Μερικά γίνονται αυτά πάρα πολύ γρήγορα. Είπατε οι δύο προτάσεις συγκεκριμένες, γιατί ο χρόνος, όπως λέει, πιέζει. Η μία για το μαύρο χρήμα μπορεί να φέρει χρήματα πάρα πολύ εύκολα. Η δεύτερη, ομολογουμένως, χρειάζεται κάποιο χρόνο, αλλά με κάποια χρήματα μπορεί να φέρει και αυτή πάρα πολύ γρήγορα χρήματα. Λοιπόν, τώρα έχουμε και την επίσκεψη του κυρίου Ολλάντα, έτσι, την Πέμπτη, και τους επιχειρηματίες μαζί για τις επενδύσεις. Φέρνει επιχειρηματίες, είστε ο καθήλυνα αρμόδιος υπουργός για τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις. Έχουμε κάτι να του πούμε? Ενδιαφέρονται, βλέπουμε ότι ενδιαφέρονται για επενδύσεις, ιδιωτικοποιήσεις. Εμείς τώρα τι στίγμα θα δώσουμε? Έχουμε κάτι συγκεκριμένο πλέον να πούμε και στον Γάλλο πρόεδρο, που είναι ο πρώτος πρόεδρος, ο πρώτος αξιωματούχος σε τέτοιο υψηλό επίπεδο που επισκέπτεται τη χώρα μας, θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Έχουμε κάτι συγκεκριμένο πλέον να τους πούμε? Προσέξτε, έχουν και να μας πούνε, έχουμε και να τους πούμε. Σε ό,τι αφορά εμάς, το πακέτο των επενδύσεων χωρίζεται σε δύο υποσύνολα. Ένα είναι επενδύσεις που έχουν σχέση με τις ιδιωτικοποιήσεις διαφόρων δημόσιων επιχειρήσεων όπου εκφράζουν κάποιο ενδιαφέρον οι Γάλλοι. Και το δεύτερο, το οποίο είναι της δικής μας αρμοδιότητας, είναι πώς μπορούμε να προσελκύσουμε ξένες επενδύσεις ιδιωτικές γαλλικές, έτσι ώστε να έρθουν στην Ελλάδα. Έχουμε κάποιες προτάσεις να τους δείξουμε. Θα δούμε και αυτοί τι θα μας προτείνουν. Είναι μια πρώτη συνάντηση η οποία γίνεται. Και σε τελική ανάλυση, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να επανενεργοποιήσουμε τα γαλλικά κεφάλαια στη χώρα, γιατί όπως ξέρετε, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν φύγει αρκετοί. Ναι. Θέλετε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος για τον πρώτο και το δεύτερο τομέα? Σε ποιους τομείς συγκεκριμένα υπάρχει? Γιατί ακούμε, εσείς έχετε από επίσημα στοιχεία, το έχετε δει το ενδιαφέρον αυτό. Σε ποιους τομείς? Ναι, σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος που συνδέεται με δημόσιες επιχειρήσεις, σιδηροδρόμους ή οτιδήποτε άλλο, αυτά θα τα βγάλει το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού, αυτό το ντοσχέ. Και οπότε θα έχετε μια πλήρη εικόνα εκεί. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος, εμάς μας ενδιαφέρουν επενδύσεις στον χώρο των υπηρεσιών και στον χώρο της βιομηχανίας. Έχουμε να τους κάνουμε κάποιες προτάσεις σε οποιουσδήποτε κλάδος βιομηχανίας κρίνουν ότι μπορούν να έρθουν.
να δούμε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι γαλλικές επιχειρήσεις και γνωρίζουμε εμπολείς τι αντιμετωπίζουν, και αυτά τα θέματα συνδέονται, μπορώ να σας πω, κατά ένα μεγάλο βαθμό και με τη γραφειοκρατία η οποία υπάρχει. Και αν δείτε στο World Competitive Report, τη γραφειοκρατία την έχουμε την έχει προτάξει η επιχειρηματική κοινότητα σε ένα από τα μείζωνα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ξένοι επενδυτές. Mm. Έχουμε ένα φορολογικό σύστημα που είναι αρκετά μπερδεμένο και αυτό είναι στα πρώτα πέντε τα οποία έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αντίθετα, οι φορολογικοί συντελεστές είναι κάτω από το φορολογικό σύστημα το οποίο αφορούν. Δηλαδή είναι ένα κριτήριο το οποίο τους απασχολεί, αλλά δεν είναι ένα κριτήριο το οποίο έχει την ίδια βαρύτητα όπως η γραφειοκρατία, ναι, και το φορολογικό. Κύριε Μάρδα, θέλει και η κυρία Καδά, η συνάδελφος που είναι εδώ μαζί μας, να θέσει ένα ερώτημα. Να σας ρωτήσω αν υπάρχει προσδοκία άμεσα, αν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη συμφωνία με κάποια δημόσια ιδιωτική εταιρεία της Γαλλίας ως μια ένδειξη καλής πρόθεσης, ως μια ένδειξη ότι αλλάζει κάτι στο κλίμα το επενδυτικό της Ελλάδας. Ναι, σε ό,τι αφορά τις ιδιωτικές επενδύσεις, αυτό θα δούμε, θα έρθουν και θα ακούσουμε τι ακριβώς θα γίνει, γιατί και αυτοί έχουν κρατήσει τα χαρτιά τους κλειστά, γιατί όταν γίνεται μια διαπραγμάτευση, κάποιος και για λόγους ενέργειας ενδεχομένως μπορεί να υπάρχει κάποια κινητικότητα άμεσα. Δεν βγάζει. Και στον χώρο, αλλά ένα πράγμα να γνωρίζετε, ότι σε ό,τι αφορά τις διάφορες δραστηριότητες που συνδέονται με επενδύσεις στον δημόσιο τομέα της οικονομίας, να χρησιμοποιήσω τον όρο με την έννοια της επιχειρήσεις που έχουν σχέση με το του δημοσίου, εκεί υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει ένα ενδιαφέρον, αλλά υπάρχει μια ανταγωνιστική διαδικασία, την οποία, όπως γνωρίζετε, είμαστε και υποχρεωμένοι να την ακολουθήσουμε. Οπότε το ενδιαφέρον τους θα το δούμε. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, καταλαβαίνετε, θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε ό,τι μας προτείνουν, γιατί από όλη αυτή την ιστορία θα έχουμε κέρδη και οι δύο χώρες. Επίσης, στο πεδίο το διαπραγματευτικό, το γενικότερο, γιατί εκκρεμεί και η πρώτη αξιολόγηση από τη Γαλλία, έχουμε να προσμένουμε κάποια ειδική βοήθεια δεδομένη τη τάση τη τον Αύγουστο, δεδομένη τη θετική τάση που φέρεται να είχε στην πρώτη συμφωνία του Αυγούστου. Ήδη, όπως βλέπετε, υπάρχει ένα σύνολο κρατών που βρίσκονται πολύ κοντά στη χώρα μας. Κάποια άλλα κράτη κρατούν κάποιες επιφυλάξεις. Εμάς, δουλειά μας είναι να αυξήσουμε τον αριθμό των κρατών που δεν έχουν πλέον επιφυλάξεις απέναντι στα όσα κάνουν. Όπως ακούσατε και ο Πρωθυπουργός έχει πει, θέλουμε γρήγορα να περπατήσουμε, να ολοκληρώσουμε τα όσα έχουμε συμφωνήσει, έτσι ώστε να μπορέσουμε να περπατήσουμε με γρηγορότερο μηχανισμό στα υπόλοιπα που είναι τα αναπτυξιακά, και πια αιχμή του δόρατος από εδώ και πέρα δεν είναι το διαχειριστικό σκέλος οικονομίας, είναι το αναπτυξιακό σκέλος οικονομίας. Για να πάμε στην ανάπτυξη. Το διαχειριστικό το περάσαμε. Για να πάμε στην ανάπτυξη, πότε θα ξεκινήσει αυτή η πρώτη αξιολόγηση? Θα ξεκινήσει γρήγορα? Αυτά θα σας τα πούνε πάρα πολύ αναλυτικά τα άτομα και οι υπουργοί οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία και παρακολουθούν όλη την δυναμική μέρα-μέρα. Κύριε Μάρδα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζουμε κάποια στιγμή να σας έχουμε στο πλατό. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Γιώργο. Καταρχήν, μπορεί να μην αρέσει αυτό που θα πω,